Παρουσία αρκετού κόσμου και εκπροσώπων τοπικών φορέων πραγματοποιήθηκαν σήμερα το απόγευμα τα εγγένεια για τη δεύτερη έκθεση αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και μανιταριών, η οποία θα πραγματοποιηθεί το τρίμερο 29-30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο των Κύλων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Στόχος της φιλόδοξης αυτής έκθεσης είναι να καταστεί η Δυτική Μακεδονία κέντρο του κλάδου, αλλά και να μιμηθούν όλο και περισσότεροι νέοι σε ένα χώρο ο οποίος πραγματικά έχει σημαντικότατες προοπτικές. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος. Έγινε. Καλώς ήρθες, κύριε. Καλώς ήρθες. Εγώ το πάρω. Η δεύτερη έκθεση αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και μανιταριών φέτος είναι γεγονός. Η Δυτική Μακεδονία πρωταγωνιστεί στον κλάδο αυτών και οι Δυτικομακεδόνες έχουν αποδείξει με την εργασία τους και την πίστη τους σε αυτή την προοπτική έχουν αγκαλιάσει τον κλάδο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και τα μανιτάρια, τα έχουν ενσωματώσει στην οικονομία της περιφέρειάς μας και πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις και τις οικονομικές αλλά και τις επιστήμης σε πανελλήνιο επίπεδο. Η Περιφερειακή Αρχή με τις παρεμβάσεις αυτού του είδους, όπως είναι η έκθεση αλλά και το συνέδριο, θα στηρίξει αυτή την προοπτική του κλάδου, του σημαντικού αυτού κλάδου της αγροτικής μας οικονομίας, ώστε η Δυτική Μακεδονία να καταστεί επίκεντρο των εξελίξεων και της επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας, αλλά και των εξελίξεων στην αγορά, ώστε κάθε χρόνο εδώ στη Δυτική Μακεδονία να χτυπάει η καρδιά αυτού του κλάδου της οικονομίας μας. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης αυτής της έκθεσης. Συγχαρητήρια και στους εκθέτες και στους συνέδρους που συμμετέχουν στη δεύτερη κλαδική έκθεση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και μανιταριών Δυτικής Μακεδονίας. Το επόμενο βήμα είναι η καθιέρωση της έκθεσης και κάτι άλλο ίσως. Το επόμενο βήμα είναι η έκθεση αυτή να καθιερωθεί ανά διετία και στο ενδιάμεσο χρόνο μέσα από μια οργανωτική προσπάθεια που θα επιχειρηθεί από φέτος να συγκροτηθεί ένα κλάστερ ώστε στον ενδιάμεσο χρόνο η Δυτική Μακεδονία να εκπροσωπείται διά των παραγωγών της και των επιχείρησών της στο διεθνές προσκήνιο με συμμετοχή σε αντίστοιχες εκθέσεις στο εξωτερικό και την ίδια χρονιά στην περιφέρειά μας θα γίνονται κάποιες εκδηλώσεις στους χώρους της παραγωγής, στους χώρους της συγκομιδής ώστε να φέρουμε πιο κοντά και τους επισκέπτες και τους συνεργάτες μας στον τόπο παραγωγής, αλλά να βγάλουμε και τους ανθρώπους μας, τους επιχειρηματίες και τους παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον με αξιώσεις ώστε να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια και του κλάδου αλλά και της περιφερειάς μας. Χαρούμενος που για δεύτερη φορά εδώ στο εκθεσιακό κέντρο διοργανώνεται η έκθεση και το συνέδριο αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και που σε αυτήν την διοργάνωση είναι στη διοργανωτή και ο Δήμος Κοζάνης. Όπως υπόθηκε και πριν από τον Περιφερειάρχη, ο κλάδος των αρωματικών φυτών είναι ένας ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος κλάδος. Έχουμε καταφέρει σαν περιοχή τα τελευταία χρόνια να αναδειχθεί η περιοχή μας σαν κέντρο αυτών των καλλιεργειών και βέβαια αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν σκεφτούμε το μέλλον που προδιαγράφηκε για την περιοχή με την πάυση της λιγνητικής δραστηριότητας έως το 2028. Υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν δυνατότητες, πρέπει να τις αδράξουμε και να τις εκμεταλλευτούμε. Απ' την άλλη όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το ότι η παραγωγή από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να περάσουμε και σε άλλα στάδια, στην μεταποίηση και στην εμπορία. Η παραγωγή από μόνη της δεν είναι αρκετή να φέρει εκείνα τα εισοδήματα που χρειάζεται η περιοχή. Πρέπει να μπούμε, όπως είπα, και μέσα από συλλογικές μορφές δράσης, δηλαδή μέσα από συνεταιρισμούς, στη μεταποίηση και στην τυποποίηση. Αυτό θα δώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της περιοχής. Αυτό θα δώσει εισοδήματα στους παραγωγούς αυτών των προϊόντων. Εγγενιάζουμε σήμερα τη δεύτερη έκθεση αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, οργανώντας παράλληλα και ένα διήμερο συνέδριο το οποίο γίνεται σε μια περίοδο πραγματικά πολύ σημαντική για την περιοχή μας, σε μια περίοδο που η μετά λιγνίτη εποχή είναι γίνεται μάλλον μια πολύ έντονη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.
Εμείς οργανώνοντας αυτή την έκθεση και πιστεύοντας ότι η ενασχόληση των αγροτών μας, των παραγωγών και των παραγωγών των αρωματικών φυτών και των προϊόντων αυτών θα δώσει μια όθηση στην τοπική οικονομία, χωρίς βέβαια να λύνει απαραίτητα όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και θα το δούμε να εντείνεται τα επόμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά ευελπιστούμε ότι αυτός ο κλάδος έχει δυναμική, έχει προοπτικές, παράγονται πραγματικά πάρα πολύ ποιοτικά προϊόντα και αφού μπουν οι καλλιεργητές παραγωγή σε μια διαδικασία και με τη βοήθεια της περιφέρειας, του επιμελητηρίου, των δήμων και όλων των φορέων αυτών των φορέων που γύρω από το οικονομικό έτσι αυτό πεδίο θα μπορέσουν πραγματικά να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα που και οικονομικά για να μπορέσουμε τουλάχιστον μέσα από αυτό ένα μεγάλο κομμάτι της ενεργείας να το καταπολεμήσουμε, δημιουργώντας θέσεις εργασίας.